Αγαπητοί τηλεθεατές, Ελλάδα και εξωτερικό, καλώς ήρθατε στην όμορφη ζωή. Για πολλούς θα έφερε έτσι η ζωή και είτε από επιλογή είτε όχι διέκοψαν το σχολείο. Ποτέ όμως δεν είναι αργά, μπορούμε όλοι να το ολοκληρώσουμε σε κάθε ηλικία και γιατί όχι, μπορούμε να διεκδικήσουμε και κάποια θέση στα ανώτατα ιδρύματα της πατρίδας μας. Σήμερα λοιπόν έχουμε τον διευθυντή κύριο Μανούση Μιχάλη, είναι διευθυντής στο Εσπερινό Γυμνάσιο Αμπελοκήπων και την μαθήτρια Σοφία Νικολαίδου. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση και σας έχουμε σήμερα εδώ κοντά μας. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Θα ξεκινήσω λοιπόν, όπως είπαμε, τον διευθυντή πρώτα και ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Διευθυντά, ποιο είναι το πλαίσιο λειτουργίας των Εσπερινών Γυμνασίων? Ναι. Τα Εσπερινά Γυμνάσια ως φορέας παροχής γενικής υποχρεωτικής εκπαίδευσης, δευτεροβάθμιας, απευθύνονται σε μαθητές άνω των 14 ετών, εργαζόμενους. Η φοίτηση διαρκεί 3 έτη, περιλαμβάνει α, β και γ τάξη, οι οποίες αντιστοιχούν πλήρως σε αυτές του ημερησίου γυμνασίου. Τα Εσπερινά γυμνάσια ανέρχονται σε όλη την επικράτεια στα 74, σε σχέση με 1600 περίπου είναι τα ημερήσια. Οι μαθητές κυρίως είναι εργαζόμενοι, έτσι, ναι. Εργάζονται. Ναι, απευθύνεται σε εργαζόμενους μαθητές. Αυτή είναι το πλαίσιο, το νομικό πλαίσιο. Πολλοί βέβαια τα μπερδεύουν με τα σχολεία της δεύτερης ευκαιρίας. Ναι. Έτσι, πείτε μας ποιες είναι οι διαφορές. Σαν δεύτερη ευκαιρία μπορώ να πω ότι κατά κάποιο τρόπο είναι σχολεία δεύτερης ευκαιρίας και τα Εσπερινά. Διαφοροποιούνται ως προς τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας στο ότι είναι, τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας είναι επιδοτούμενα από ευρωπαϊκά προγράμματα. Απευθύνονται σε πολίτες όχι κατά ανάγκη εργαζόμενους, άνω των 18 ετών και είναι, η φοίτηση είναι διετής. Και οπότε δεν υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία όπως υπάρχει στα Εσπερινά γυμνάσια, στα οποία υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία σε σχέση με τα ημερησία. Τώρα, αντιμετωπίζετε έτσι κάποια προβλήματα με τις εγγραφές, με τους μαθητές? Το σχολείο μας δέχεται μαθητές από 14 έως 104 ετών. Συχνά έρχονται μαθητές στο σχολείο μας να μας προσφέρουν γλυκά γιατί έγιναν παππούδες ή γιαγιάδες. Έχουμε και το παράδειγμα εδώ της Σοφίας για τη γέννηση, τη βάφτιση εγγονιών. Γάμο βέβαια εγγονιού ακόμα δεν έχω ζήσει αυτή την εμπειρία. Ως προς τα προβλήματα που αναφέρετε, στο παρελθόν είχαμε μεγάλο αριθμό ανηλίκων μαθητών στο σχολείο. Περίπου το 50% των μαθητών μας ήταν ανήλικοι. Μετά το 19 όμως, μετά από μια εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με την οποία ζητείται από τους ανήλικους μαθητές να έχουν, να διαθέτουν βιβλιάριο εργασίας και να έχουν νέοι δηλωμένοι στο ασφαλιστικό σύστημα, στο Εργάνη, είχαμε σταδιακή μείωση των ανήλικων μαθητών, οι οποίοι έχουν περιοριστεί πάρα πολύ τώρα τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί πρόκειται για παιδιά 15-16 χρονών, τα οποία έχουν φοιτούν σε ημερήσια και για διάφορους λόγους, ξέρετε, είναι γνωστό ότι πολλοί μαθητές είναι αυτοί που χαρακτηρίζουμε εντός εισαγωγικών κακοί μαθητές, έχουν μείνει μία και δύο χρονιές στην Α ή στη Β τάξη, και βρίσκανε καταφύγιο γιατί ούτε στο ημερήσιο μπορούσαν να σταθούν και ούτε υπάρχει κάποιο άλλο σχολείο που να τους κάνει δεκτούς και βρίσκανε καταφύγιο στα δικά μας τα σχολεία και έκτοτε από όταν βγήκε αυτή η νομοθεσία ελάχιστοι καταφέρουν να αποκτήσουν αυτά τα τυπικά, τα χαρτιά που χρειάζονται, το βιβλιάριο εργασίας ανηλίκου και το και την εγγραφή στο Εργάνη, οπότε αυτοί οι μαθητές τριγυρνάνε στο δρόμο χωρίς να έχουν ένα σχολείο να πάνε. Πολλές φορές έχω αντιμετωπίσει γονείς που έρχονται παρακαλώντας να γράψω στο σχολείο μαθητή 16-17 χρονών, γιατί μου λέει τι θα κάνει αυτό το παιδί αν δεν πάει στο σχολείο, θα τριγυρνάει στο δρόμο.
Είχαμε κάνει τότε που βγήκε η νομοθεσία και τα αμέσως επόμενα χρόνια, είχαμε κάνει μια προσπάθεια να ακουστεί αυτό το πρόβλημα, να φτάσει στο Υπουργείο. Είχαμε καλέσει και βουλευτή στο σχολείο, ο οποίος μετέφερε το πρόβλημα στη Βουλή με επερώτηση, αλλά απάντηση δεν δόθηκε και εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Έχω ζητήσει και ακρόαση από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, τον κύριο Κόπτση. Τώρα μου υποσχέθηκαν ότι θα μεταφερθεί το πρόβλημα. Και θα το δούνε. Θα το δούνε. Μάλιστα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί από τη μια μεριά η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτάσσει να πάνε όλοι στα σχολεία, επιδοτεί τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, και από την άλλη μεριά έχουμε αυτά τα παιδιά τα οποία δεν έχουν σχολείο να πάνε. Τώρα, αυτή την περίοδο, τι ηλικίες έχετε? Έχουμε όλες τις ηλικίες. Η Σοφία εδώ είναι ένα παράδειγμα, η οποία είναι γιαγιά. Έχουμε και ελάχιστους ανήλικους. Αλλά κυρίως είναι εργαζόμενοι μαθητές, 20, 25, 35. Πολλά παιδιά έρχονται στη γάμα γυμνασίου γιατί έχουν αποφοιτήσει από την Αλβανία, όπου εκεί η φοίτηση του το σχολείο είναι 8 ετές. Οπότε για να αποκτήσουν το απολυτήριο του γυμνασίου, κάνουν αναγνώριση του τίτλου τους και τους δίνει δυνατότητα το Υπουργείο να γραφτούν στη γάμα γυμνασίου. Οπότε έχουμε ένα μεγάλο αριθμό μαθητών αλβανικής καταγωγής που έρχονται να πάρουν το απολυτήριο του ελληνικού γυμνασίου. Και πριν ξεκινήσουμε, μου λέγατε κιόλας ότι συμμετέχουν και παιδιά, δέχεστε, που είναι σε ομάδες απεξάρτησης, ναι, σωστά? Ναι. Είναι προγράμματα απεξάρτησης του Ψουνοθού και του ΚΕΘΕΑ. Αυτοί οι μαθητές εγγράφονται στο σχολείο μας, αλλά δεν παρακολουθούν, δεν φοιτούν στο σχολείο μας, κάνουν τα μαθήματά τους εκεί μέσα στις δομές και έρχονται στο τέλος της χρονιάς για να δώσουν εξετάσεις. Το κλίμα πάντως είναι καλό. Το κλίμα είναι πολύ καλό, είναι εξαιρετικό. Έχουμε φιλικές σχέσεις, επειδή είμαστε και λίγοι, και με τους μαθητές και οι μαθητές με τους καθηγητές. Είμαστε μια μικρή οικογένεια. Αυτό που σας λένε οι μαθητές στο τέλος, τι είναι, εκτός δηλαδή από την απόκτηση ενός πτυχίου, απολυτηρίου, τι άλλο αποκομίζουν και γενικότερα πού τους είναι χρήσιμο μια... το απολυτήριο? Ναι. Θα έλεγα ότι προσφέρει μια ανανεωμένη και ανακαινισμένη σχέση, όχι μόνο με το χώρο του σχολείου, αλλά και με τη μάθηση, γιατί πολλοί μαθητές έρχονται στο σχολείο για να αποκτήσουν το τυπικό προσόν και στη συνέχεια, επειδή το σχολείο μας είναι αυτό που είναι, αλλάζουν θέση απέναντι και στο σχολείο. Πιθανόν οι περισσότεροι από εμάς είχαμε έτσι μια εμπειρία από το σχολείο αρνητική, και αλλάζουν θέση απέναντι στο σχολείο και στη μάθηση, και πολλές φορές έχουμε περιπτώσεις μαθητών οι οποίοι συνεχίζουν στο λύκειο και ακόμα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από την εμπειρία σας, έτσι είναι αρκετά τα παιδιά που συνεχίζουν? Ναι, ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουμε μεγάλο ποσοστό, έχουμε αύξηση των μαθητών που διεκδικούν μια λύκειο. Θέση, στα ανώτατα ιδρύματα. Χθες ήμουν παίρνουν... στο Γενικό Λύκειο εκεί για εξετάσεις και βρήκα τους παλιούς μου μαθητές. Πολύ θετικό αυτό. Χαρήκαμε πολύ που ξαναβρεθήκαμε. Έχουμε εδώ και προσωπική εμπειρία. Η κυρία Σοφία έχει προσωπική εμπειρία. Πείτε μας έτσι δύο λόγια από την εμπειρία σας. Εσείς διακόψατε το σχολείο σε τι ηλικία, και αν επιτρέπετε να μας πείτε το λόγο. Ναι, βεβαίως. Χαιρετώ και τους τηλεθεατές που μας βλέπουν. Εγώ ήμουν 12 χρονών όταν διάκοψα το σχολείο. Ήταν άλλοι καιροί, οι γονείς μας με άλλη φιλοσοφία, δεν είχα τη βοήθεια, όπως πιστεύω και άλλοι της δικής μου ηλικίας, δεν βοηθήθηκαν για να με οθήσουν λίγο να προσπαθήσουν, ναι, για να συνεχίσω. Οπότε επαναπαύτηκα στο ότι δεν μπορώ να καταλάβω, να μάθω, και έτσι σταμάτησα και δεν πήγα και άρχισα να εργάζομαι από τα 13 μου χρόνια.
Περνώντας ο καιρός έκανα και οικογένεια. Είστε και μητέρα 4 παιδιών και ναι, έχετε και γονάκι. Και έχω μια υπέροχη εγγονή, ναι. Οπότε πήρατε μετά πήρα την απόφαση, ναι, να συνεχίσω, να ολοκληρώσω έστω τουλάχιστον το γυμνάσιο, αν και είδα ότι είναι πάρα πολύ... δύσκολο. Όχι, δεν είναι, είναι δύσκολο, αλλά και ταυτόχρονα οι καθηγητές οι εκπαιδευτικοί είναι τόσο υπέροχοι, κατανοούν όλους εμάς τους ενήλικες που εργαζόμαστε και όλα και έχουμε υποχρεώσεις, ώστε μας βοηθούν πάρα πολύ. Είναι δίπλα σας. Πάρα πολύ. Καταλαβαίνουν απολύτως με τι ανθρώπους έχουν να κάνουν. Γιατί είμαστε εργαζόμενοι, έχουμε οικογένειες, άλλοι μεγάλες οικογένειες. Ναι. Οπότε πας με άλλο φόρτο στο σχολείο και το αντιλαμβάνονται αυτό. Η διαφορά είναι με το που πάμε στο σχολείο γινόμαστε μικρά παιδιά. Εγώ δεν το περίμενα από αλλάζει τον εαυτό. Αλλάζει η ψυχολογία. Αλλάζει αμέσως η ψυχολογία. Αυτό οφείλεται φυσικά και στο κλίμα που επικρατεί στο γυμνάσιο, από τους εκπαιδευτικούς. Είναι όλοι υπέροχοι, από τη διεύθυνση, από τους εκπαιδευτικούς, όλοι μας βοηθούν πάρα πολύ. Ήθελα να σας ρωτήσω, είναι δύσκολο να έχεις οικογένεια, ναι, να δουλεύεις και παράλληλα να σπουδάζεις, ναι, να θέλεις να ολοκληρώσεις όμως. Μάλλον είναι μεγάλη επιθυμία σας, ναι, να ολοκληρώσετε το σχολείο. Ναι. Υπήρχαν φορές που είπατε ότι δεν μπορώ άλλο, θα τα παρατήσω. Πολλές φορές. Ήταν που το είπαμε και το λέγαμε μεταξύ μας οι συμμαθητές μας. Εγώ είμαι στο Β2 και ο ένας μετά παρηγορούσε τον άλλον. Και δεν, λέγαμε, έλα ρε παιδιά, φτάσαμε ως εδώ, θα συνεχίσουμε. Μια χρονιά έμεινε. Άντε και να τα Χριστούγεννα και να το Πάσχα και φτάσαμε στο τέλος της χρονιάς. Ξέρετε κύριε Διευθυντά, είναι ένα σημαντικό παράδειγμα τώρα αυτό, γιατί έχετε και οικογένεια και όλοι οι τηλεθέτες που μας παρακολουθούν, δουλεύετε και προσπαθείτε να ολοκληρώσετε το σχολείο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και παράδειγμα ότι σε κάθε ηλικία μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις σπουδές μας και να πετύχουμε τους στόχους μας. Ναι. Και γεμίζουμε σαν άνθρωποι. Βέβαια, μπορούμε. Πέρα ότι ένα πολιτήριο μπορεί να σας βοηθήσει... Βέβαια, και επαγγελματικά. Έτσι. Και εκτός από τη μόρφωση που παίρνεις, γιατί το σχολείο είναι μόρφωση, σου αλλάζει τους ορίζοντες, τη σκέψη. Και ανθρώπους που δεν έχουν πάει και δεν έχουν τελειώσει, εγώ θα το πρότεινα να τολμήσουν. Να έχουν υπομονή και επιμονή και θα τα καταφέρουν. Θα είναι δύσκολο, αλλά οι δυσκολίες ξεπερνούνται. Είναι τόσο ωραίο το κλίμα στο γυμνάσιο το Εσπερινό, που γινόμαστε όντως παιδάκια κι εμείς. Σαν 12χρονα, σαν 13χρονα, όταν είναι τα διαγωνίσματα. Είναι τόσο ωραία που ναι, να τολμήσουν και να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Και βέβαια, κυρία Σοφία, να πούμε και σε όλα τα παιδιά που είναι τώρα στις τάξεις του Λυκείου και του Γυμνασίου να το ολοκληρώσουν το σχολείο, να τους προτρέψουμε, μην το όπως αφήνουμε. Οπωσδήποτε. Εγώ στην τάξη μου έχουμε έναν μικρό 17 χρονών. Εγώ είμαι μεγαλύτερη μέσα στην τάξη και πάντοτε τον λέμε, τον απευθύνουμε ότι εσύ πρέπει όπως και δίποτε να συνεχίσεις, μην κοιτάς να έρθεις όπως εμείς στην ηλικία μας, να είσαι 60, 50, 40 και να είσαι σταθρανία. Τώρα δηλαδή τον οθούμε. Εννοείται. Μπράβο. Είναι δυνατόν να υπάρχει άνθρωπος χωρίς μόρφωση? Όχι. Είναι πολύ σημαντικό και σας ευχόμαστε καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ. Να φτάσετε εκεί που θέλετε. Ευχαριστώ. Ευκαιρία της θέσης που ανέφερε η Σοφία. Πολλοί πιστεύουν ότι υπάρχει δυσκολία, δυσαρμονία μεταξύ των ενηλίκων και των ανηλίκων, των αντίον, όχι μόνο η εκπαίδευση δεν ενώνει, υπάρχει πρόβλημα, αλλά συχνά μαθητές μας με προβλήματα παραβατικότητας από ημερησία σχολεία, από προβληματικές οικογενειακές σχέσεις, βρίσκουν στο σχολείο μας ένα περιβάλλον αποδοχής, αλλά και ορίων από τους ενήλικες μαθητές, οι οποίοι λειτουργούν ως γονεϊκά πρότυπα και είναι παράδειγμα αυτών των παιδιών που αλλάζουν θέση απέναντι στο σχολείο, η συμπεριφορά τους αλλάζει, δεν είναι αυτή που ξέρουμε ο κακός μαθητής που θα κάνει τη φασαρία κλπ. Και τα βλέπουμε να προχωρούν, να μαθαίνουν, να διασταυρούνται για τα μαθήματα
πράγμα το οποίο είναι έτσι μια μεγάλη έκπληξη για μας. Πότε γίνονται οι εγγραφές, να ενημερώσουμε και τον κόσμο που μας παρακολουθεί? Οι εγγραφές γίνονται τέλος Ιουνίου, αφού ολοκληρωθούν οι εξετάσεις κλπ. Βγουν τα αποτελέσματα, μετά το Υπουργείο μας δίνει το σύνθημα να αρχίσουμε τις εγγραφές, κοντά στις 25 Ιουνίου. Περίπου. Μετά, αν για παράδειγμα και το φθινόπωρο θελήσει κάποιος, έστω και καθυστερημένα. Πρέπει να γίνουν μετά, σε περίπτωση που δεν μπορέσει κάποιος να έρθει τον Ιούνιο, πρέπει να έρθει οπωσδήποτε από 1η μέχρι 11 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Από τις 11 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 21 μας δίνει ένα περιθώριο, ένα περιθώριο με έγκριση από τη διεύθυνση και από εκεί και πέρα. Το βλέπετε πάλι, ε? Όχι, δεν, όχι, δεν σας δίνω αυτό το περιθώριο, έτσι. Όχι. Ωραία, λοιπόν. Τα δικαιολογητικά για τις εγγραφές ποια θα είναι? Οι περισσότεροι μαθητές είναι συνήθως γραμμένοι σε άλλα σχολεία. Δηλαδή, τελειώντας ένα παιδί τώρα το δημοτικό, αυτόματα τα χαρτιά του πηγαίνουν στο γυμνάσιο. Οπότε ή θα φοιτήσει ή δεν θα φοιτήσει καθόλου, είναι γραμμένο σε κάποιο σχολείο. Οπότε μιλάμε για μετεγγραφές κατά 99% των περιπτώσεων. Οι μετεγγραφές γίνονται αφού έρθει σε εμάς ο μαθητής και κάνει αίτηση εγγραφής. Του δίνουμε σε ένα υπηρεσιακό σημείωμα, πηγαίνει στο σχολείο προέλευσης, το οποίο εκδίδει επίσης ένα υπηρεσιακό σημείωμα και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουμε εμείς μεταξύ μας. Ταυτότητα χρειάζεται και όπως είπα και πριν, το πρόβλημα για τους ανήλικους μαθητές είναι ότι χρειάζεται να έχουν βιβλιάρια εργασίας ανηλίκου και εγγραφή στο ασφαλιστικό σύστημα, στο ΕΡΓΑΝ, το οποίο ναι μεν είναι μια δυσκολία, αλλά πολλοί γονείς που ενδιαφέρονται και έχουν δυνατότητα το πετυχαίνουν και μας φέρουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τώρα, αν κάποιος θέλει να μάθει για το σχολείο, να πάρει πληροφορίες... Ναι, έχουμε και site στο Εσπερινό, αν χτυπήσει κανείς στην αναζήτηση Εσπερινό Γυμνάσιο Αμπελοκήπων. Το σχολείο μας βρίσκεται γεννήματά 52 στους Αμπελόκηπους, είναι κοντά στην πλατεία Πιταλόφου, δίπλα από τις ιδροδρομικές γραμμές, περνάει και λεωφορείο με το όνομα της τάσης, έχει πάρει από το σχολείο μας, Πινελόπη Δέλτα. Το 20 περνάει από εκεί, μπορεί να έρθουν να μας βρουν. Το τηλέφωνο του σχολείου είναι 231-0-742-004, αλλά εσπερινές ώρες. Εσπερινές από τις 6.30 μέχρι τις 10.30 μπορεί να μας βρει κάποιος εκεί. Έχετε και έτσι επικοινωνία με όλους αυτούς τους μαθητές που πέρασαν από παλαιότερες τάξεις, έτσι? Ναι, ήταν ένας από τους σκοπούς μου που δεν καταφέρω να το κάνω, να φτιάξω ένα σύλλογο αποφύτων. Ναι, έρχονται, κάναμε εκδηλώσεις, κάνουμε πολλές εκδηλώσεις στο σχολείο, είναι γιατί είναι συγκινητική η συμμετοχή των μαθητών σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, με έναν τρόπο που δεν το συναντάς στα ημερήσια σχολεία. Για τους μαθητές μας οι εκδηλώσεις αυτές είναι, δεν είναι αγκαρία, κάθε άλλο είναι εμπειρία. Έχουν ενθουσιασμό που δεν το βλέπεις πολύ συχνά και μας συγκινεί και εμάς και προσπαθούμε να κινούμαστε σε αυτό το πλαίσιο. Βέβαια, και πάντα καταλαβαίνεις μας σε μεγαλύτερες ηλικίες πόσο αξία έχει το σχολείο. Τότε το αντιλαμβάνεσαι. Και κλείνοντας όμως, θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Διευθυντά, αν έχετε και κάποιο περιστατικό που σας έκανε ιδιαίτερη έτσι, εντύπωση, αν σας συγκίνησε... Και έχετε να το θυμάστε αυτό το περιστατικό. Ναι, είναι πολλά. Είχαμε στο παρελθόν μια μαθήτρια, τη Μάρθα, η οποία είχε πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας και η οποία κινούταν με αναπηρικό καροτσάκι, με πολύ μεγάλη δυσκολία. Και όμως ερχόταν στο σχολείο σχεδόν καθημερινά, ανελιπώς. Και... Το καροτσάκι δεν ήταν ένα χειροκίνητο, δεν ήταν μηχανοκίνητο. Οπότε ένας μαθητής, συμμαθητής της, ο Βασίλης, και ο Βασίλης Ιορδανίδης, στέλνουμε χαιρετισμούς και στη Μάρθα, αν μας βλέπει, και στο Βασίλη, είχε αναλάβει προσωπικά τη μετακίνηση της Μάρθας και την μετέφερε κάθε φορά, τελειώνοντας το σχολείο, από το σχολείο σε μια μεγάλη απόσταση,
Και με αυτόν τον τρόπο θέλω να πω ότι μέσα σε αυτό το σχολείο δημιουργούνται σχέσεις αλληλεγγύης. Και φαίνονται πραγματικά το... και οι χαρακτήρες και οι άνθρωποι που συμμετέχουν. Ήταν πραγματικά συγκινητικό και από την Μάρθα, η οποία με τόσο μεγάλη δυσκολία κατάφερε να ολοκληρώσει τις σπουδές στο γυμνάσιο, αλλά και από τον Βασίλη, ο οποίος σε μια στρατιωτική, θα έλεγα, πειθαρχία είχε αναλάβει προσωπικά τη μετακίνηση της Μάρθας. Σας εύχομαι καλή συνέχιση στο έργο σας, γιατί πραγματικά είναι ένα λειτουργήμα όλο αυτό που κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Εμείς ευχαριστούμε περισσότερο. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.